Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Για τις γιορτές είμαστε ενάντια. Για τις γιορτές είμαστε ενάντια. Ναι, χρήματα θέλω να πω ότι πρέπει να είναι περήφανοι όλοι οι Έλληνες. Για ποιο πράγμα? Γιατί η μικρή Ελλάδα κατατρόπωσε την Ιταλία. Μία αυτοκρατορία η οποία είχε πολεμήσει. Ποια αυτοκρατορία μας, 200 έστειλε ο Μουσουλίδο. Ρε Νίκο, άσε με να μιλήσω. Σε διέκοψα εγώ. Ναι, συγγνώμη κύριε Γιάννη. Όποιον το διάκοψω να μου το πει. Μάλιστα. Λοιπόν, και οι οποίοι ήλπιζαν ότι σε 3-4 ημέρες ναι, θα έπιναν καφέ στου Ζαχαράτου, το ζαχαροπλασίο Ζόναρς, στην Οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Ναι. Ανταυτού ναι, τους ρίξαμε στη θάλασσα και τρέχανε. Έτσι, πανικόβλητοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά ήρθε ο συνεταίρος του, ο αδέλφος, ο Χίτλερ. Δεν μπορούσαμε, μόνοι μας οι Άγγλοι. Δεν μπορούσαμε γιατί οι Άγγλοι μας κάναν κορόιδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Κάνανε τις πάπιες και δεν ήρθανε. Αλλιώς ούτε οι Γερμανοί. Εσείς δεν επιλέξετε να πάτε με τους Άγγλους, συγγνώμη δηλαδή. Ρε Νίκο, δεν έχει επιλογή η Ελλάδα όταν είναι μεταξύ Γερμανίας και Αγγλίας άλλη. Ωραία. Λόγω ότι είναι. Ο Γερμανός και ο Ιταλός έκανε παρέλαση από εκεί μέχρι εδώ, δεν έκανε πόλεμο πουθενά. Δεν κάηκε κανείς, δεν σκοτώθηκε κανείς. Ο πρώτος πόλεμος που έκανε στην ουσία ήταν στα σύνορα της Ελλάδας. Ο Γερμανός. Όταν ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Και ο Αυστριακός περάσει. Πολωνία. Από όπου και αν. Τι έγινε? Πολωνία. Όταν έφυγε από εδώ να ανέβει στη Ρωσία και έχασε. Από όπου και αν πέρασε, οι Αλβανοί. Με Πολωνία οι Αλβανοί το 40 δεν έχουν ούτε έναν θάνατο. Οι Αλβανοί άνοιξαν τα πόδια στους Ιταλούς. Άρα ποια πόδια, πέρνα του λέει. Του λέει, δεν άσε πειράξω, δεν άσε αγγίξω. Αυτό. Πέρνα του λέει, άμα είναι περάσει. Ναι. Εγώ θα να φύγω κάποτε, δεν θα σου κάνω κάτι σένα. Θα σα πω. Και δεν είχε ούτε ένα νεκρό. Θα σε μην μπορεί να βάζουμε τα κόκαλα. Ακούσαν οι Άγγλοι, αγόρι μου, δεν είχε επιλογή. Με το στόλο, θα σε ξεσκίζαν οι Άγγλοι με το στόλο τότε. Λοιπόν, δεν είχε επιλογή. Γιατί χτυπούσαν όλου άλλου οι Άγγλοι και χτυπούσαν μόνο μένα. Δεν μπορούσε να πα αλλιώ. Είσαι χώρα ναυτική, είσαι χώρα με θάλασσα. Θα σε ρημάζαν οι Άγγλοι. Εγώ λέω ότι σκοτώθηκαν τόσα πολλά παιδιά, οικογενειάρχες, κυρίες, χωρίς λόγο. Δεν είχες επιλογή. Και εγώ δεν μπορώ να πω κουβέντα απόψε. Κουβέντα. Με διακόπτεται συνέχεια. Σας να πει ρε παιδιά. Τι, μισό λεπτό. Ακούστηκε τώρα ότι δεν πολέμησαν οι Γερμανοί. Λέει από πού πέρασαν. Ορθώς. Και μας είχαν πει του Μεταξά ότι άφησε μας να περάσουμε και δεν θα πειράξουμε κανέναν. Θα πάμε κατευθείαν κάτω στη Μέση Ανατολή γιατί θέλαν τα πετρέλαια. Η Γερμανία, όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν έχει ενέργεια και ήθελε πετρέλαιο. Λοιπόν, ο Μεταξάς αρνήθηκε, αλλά τι έκανε, γιατί όλοι κάνουν λάθη. Το είπε στους Άγγλους ότι ο Χίτλερ θέλει να μου δώσει αποζημιώσεις για ό,τι ζημιά μου έκανε οι οικογένειες εκείνα και τα άλλα και από εκεί και πέρα πρέπει να του απαντήσω 31 Ιανουαρίου του 41. Στις 30 Ιανουαρίου του 41 ο Μεταξάς βρέθηκε νεκρός από ανακοπή. Καταλάβατε. Το φάγανε το Μεταξά, πες του. Η Intelligence Service. Το φάγανε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το φάγανε. Μια χαρά φάγανε. Τον φάγανε. Ποιοι το φάγανε. Οι Άγγλοι. Γιατί φοβήθηκαν ότι μπορεί να ενδώσει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, επειδή τα ξέρουμε αλλά δεν μιλάμε και που ακούω ότι καλύτερα να έλεγε περάστε στους Ιταλούς κτλ. Δηλαδή, άμα έρθει ένα στο σπίτι και στην πόρτα και χτυπάει και του ανοίξει και κατεβάσει το παντελόνι και σου πει στηθείτε όλοι κάτω. Ω, δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι. Σου είπε θέλω να περάσω και να φύγω κατά κάτω και δεν θα σε ενοχλήσω, σου είπε. Θα ερχόταν ο βασιλικός στόλος μετά, ρε Σινίκο. Θα ερχόταν ο βασιλικός στόλος. Θα σε ρίμαζε. Θα το ρίμαζε ο Χίτλερ, ρε πιο βασιλικός στόλος. Πλάκα κάνετε στη θάλασσα, ρε οι Άγγλοι. Ρε για του Ιταλού μιλάω, ρε. Όχι για του Γερμανού. Μετά ήταν οι Γερμανοί. Όποιο έρθει σπίτι σα. Με κατεβασμένο το παντελόνι θα πέσει στο κρεβάτι μπρούμητα. Μην ακούω τέτοια. Θα πολεμάτε για την πατρίδα. Για ποια πατρίδα? Αυτή που μου δίνει 400 ευρώ και μου έχει πάρει το σπίτι τράπεζα. Χωρίς για ποια πατρίδα? Πατρίδα. Από τι λέω άλλο. Για ποια πατρίδα? Χωρίς που μου δίνει 4 εκατοστάρικα να δουλεύω 10 ώρες. Ξέμερε να και μου έχει δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που μου είχε δώσει. Χωρίς την πατρίδα. Άντε ρε φύγε από εδώ ρε που μιλάτε για πατρίδες. Αλλά ποια πατρίδα ρε. Απά να πολεμήσει ο Μαρινάκης και ο Μαρισανίδης.
Αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί που ψηφίζετε. Μπα, γιατί εσύ τι ψηφίζετε, δεν κατάλαβα. Στη μάπα. Ναι, ενώ ο Καρατζαφέρης θα είναι πρώτος στο πόλεμο. Άντρε, ο Καρατζαφέρης ναι. Τουλάχιστον δεν έχει κάνει ποτέ κακό στην Ελλάδα. Θα πάει να πολεμήσει. Αφού έχει λεφτά δεν θα πάει. Ο Γιώργος έχει δύο ευράγματα ο άνθρωπος. Λεφτά έχει ρε. Πώς δεν έχει. Γι' αυτό έχει γλιτώσει γενικά, αλλά γιατί έχει λεφτά. 540-601. Αν θέλεις το βρήκες Έλληνες, τώρα. Τηλεφωνείτε. Το βρήκες. Αύριο να πούμε. Α, πάει ο Καρατζαφέρης. Λαϊκό δικαστήριο θα κάνουμε. Αυτά που ο Καρατζαφέρης εδώ και 20 χρόνια συμβαίνουν τώρα. Εγώ με 400 ευρώ το μήνα να δουλεύω 10 ώρες και το σπίτι δεσμευμένο στην τράπεζα δεν πάει να πολεμήσει. Δεν πάει. Πήγαινε πολύ μαζί. Στίχημα. Να μην χάσει τα λεφτά από τράπεζα. Στίχημα.com.gr. Στίχημα.com.gr. Πάμε στο διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. 540-601. Φύγαμε.